Η επισειρά ετών υποστελέχωση του Τμήματος Συγκοινωνιών ευθύνεται για την πολύμινη καθυστέρηση που παρατηρούταν σχετικά με την έκδοση των διπλωμάτων. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά, εξήγει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζορμπάς, αν και σημειώνει ότι παρατηρείται ακόμη καθυστέρηση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω υποστελέχωσης. Τα διπλώματα βγαίνουν με μία μικρή καθυστέρηση του 1-1,5 μήνα, οι ανανεώσεις δηλαδή. Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα ξένα διπλώματα και στα διαδικτυακά, σε αυτά που γίνονται μέσω του gov.gr. Εκεί προχωράει με πιο αργούς ρυθμούς λόγω υποστελέχωσης. Περιμέναμε τον προηγούμενο μήνα μέσω ΑΣΕΠ με τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού δύο άτομα τα οποία θα πήγαιναν στους συγκοινωνιών, όμως ζήτησαν μία παράταση για να παρουσιαστούν, να ορκιστούν, οπότε για δύο μήνες περίπου, οπότε ήρθαμε λίγο πίσω. Περιμένουμε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν το συγκοινωνίο. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα μετά θα μπουν όλα στη σειρά τους και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα ως προς το χρόνο. Ήδη έγινε μια εσωτερική μετακίνηση την προηγούμενη εβδομάδα για να αναλάβει και κάποιος τρίτος τα διπλώματα, και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, δηλαδή στα διπλώματα στις ανανεώσεις, γιατί είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία και υπεύθυνοι, γιατί δεσμεύονται παράβολα, είναι, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα, και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Νομίζω όμως ότι η διαδικασία προχωράει κανονικά, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις, μέχρι να το φτάσουμε στο όριο των 2,5-3 μηνών, που είναι ένας χρόνος κανονικός. Αν κάναμε μια σύγκριση, κύριε Ζορμπά, με το πρόσφατο παρελθόν, εκεί που εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τι να σας πω, ότι είχαμε διπλώματα από 1,5 χρόνο, από 18 μήνες, από 19 μήνες για ανανέωση. Δηλαδή τώρα οι 4,5 με 5 μήνες που κάνει ένα δίπλωμα για να βγει είναι άθλος. Και αυτό χωρίς να έχει πάει προσωπικό καινούργιο, δηλαδή με εσωτερικές μετακινήσεις γίνεται αυτό. Μεγάλος είναι, βεβαίως είναι μεγάλος. Αν σκεφτείτε ότι στις περισσότερες περιφέρειες είναι γύρω στους 3 μήνες, 3 με 3,5 μήνες, το 5,5 με 6 που είμαστε εδώ εμείς είναι αρκετά μεγάλος. Προοπτική υπάρχει για την ικανοποιητική στελέχωση της υπηρεσίας? Κοιτάξτε, ερχόμενα τα δύο άτομα που περιμένουμε, που θα πάνε στο μεταφορών για να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον προσωπικό, γιατί μην ξεχνάτε ότι το προσωπικό είναι αρκετά καταπονημένο, είναι κουρασμένο. Νομίζω ότι το πρόβλημα θα λυθεί, θα φτάσει δηλαδή στα επίπεδα που θέλουμε.